Με καθυστέρηση και σε χρόνο εξπρές, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου κλήθηκε σήμερα να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης για τις παρακάμψεις των πόλεων στο πλαίσιο του έργου του ΒΟΑΚ. Διαπιστώθηκαν ελλείψεις, προχειρότητες και αυλεψίες, ενώ σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε ως κόκκινη γραμμή το να μην υπάρχουν σταθμοί διοδίων από τα λιπνοπεράματα έως το κοκκίνι χάνει. Ο Μπάμπης Σαββίδης είναι μαζί μου στο στούντιο για να δούμε περισσότερα. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Τα όσα υπόθηκαν και ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο απόψε ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αναδύουν έντονο προβληματισμό. Πραγματικά διαπιστώθηκαν αυλεψίες, προχειρότητες, σοβαρές ελλείψεις και κακώς κείμενα στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τις παρακάμψεις, δηλαδή των μεγάλων πόλεων, στο πλαίσιο του έργου του νέου ΒΟΑΚ. Βεβαίως, το Δημοτικό Συμβούλιο έβαλε στο μικροσκόπιο το ΒΟΑΚ όπως θα διέρχεται μέσα από το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Mm-hmm. Πρώτον, όντως υπήρξε εγκρίνεια, διότι κλήθηκε πολύ καθυστερημένα το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει άποψη επί της μελέτης και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι νεκρή. Μιλάμε για τον Αύγουστο και την θερινή Ραστόνη Νικολέτα. Βεβαίως, το ερώτημα είναι και που θα εκφράσει άποψη το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εισακουστεί. Νομίζω ότι αυτό θες είναι και το βασικό, γιατί σίγουρα έχουν εντοπίσει κάποιες παραλήψεις, αυλεψίες, όπως λες και εσύ, Μπάμπη, και λέει και το ρεπορτάζ. Όμως, τι θα γίνει στην πράξη από τη στιγμή που θα διατυπώσουν ποιες είναι αυτές οι παραλήψεις? Ναι, Νικολέτα, αν λάβουν υπόψη αυτό που παραδέχτηκε ευθέως και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο Νίκος Ξυλούρης, που ήταν παρόν στη συνεδρίαση, είπε ότι για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ευρύτερου έργου Χανιά Χερσόνησος του νέου ΒΟΑΚ, ουσιαστικά δεν εισακούστηκε η περιφέρεια και οι τοπικοί φορείς. Mm-hmm. Σε ελάχιστα πράγματα εισακούστηκαν. Δεν έγινε ποτέ σοβαρή απευθείας διαβούλευση και δεν εισακούστηκαν οι θέσεις τους. Τέλος πάντων, εδώ όμως πρέπει να δούμε, γιατί μιλάμε για προχειρότητες και γιατί υπήρξε έντονος προβληματισμός. Νομίζω πρέπει συνοπτικά να παρουσιάσουμε, Νικολέτα, τι προβλέπεται για τους κόμβους στο κομμάτι του ΒΟΑΚ που θα διέρχεται μέσα από το Ηράκλειο. Το πρώτο θετικό είναι ότι δημιουργείται κόμβος από το ΒΟΑΚ προς το Παγνί. Αυτό, όπως αναγνώρισαν όλοι, ήταν μια αναγκαιότητα και το ζητούσαν όλοι οι φορείς. Άρα γι' αυτό υπάρχει ικανοποίηση. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά, Νικολέτα. Ξεκινάμε από το θετικό, ναι. Ναι, το οποίο αναμένεται να αποσυμφορήσει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εκεί στην περιοχή. Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε, η πρόσβαση δεν θα είναι μόνο προς το Παγνί, είναι και το ΙΤΕ εκεί. Είναι γενικώς στα ερευνητικά ιδρύματα. Δεύτερον, ο κόμβος της Μεσαράς διατηρείται και βελτιώνεται με δύο κυκλικούς κόμβους και κάποιες άλλες τεχνικές λύσεις. Θεωρείται ότι δεν είναι συνολική βελτίωση, αλλά είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Το κρατάμε και αυτό. Ωραία. Ο κόμβος της Φοινικιάς καταργείται. Εδώ υπάρχει έντονη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θεωρείται ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο που κινείται προς τις περιοχές Μαλάδων Φοινικιάς. Mm-hmm. Είναι κάθετα αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φορείς στην κατάργηση του κόμβου της Φοινικιάς. Κόμβος Παπαναστασίου ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι δραματικό και λένε οι φορείς ότι θα πρέπει να αλλάξει, δηλαδή να αλλάξει πρόβλεψη, διότι ουσιαστικά έτσι πως είναι σήμερα η κατάσταση φορτίζει κυκλοφοριακά πάρα πολύ την λεωφόρο Κνωσού. Κόμβος Κατσαμπά Αλικαρνασσού πάλι δεν αλλάζει κάτι δραματικά με την μελέτη, με το έργο, και εδώ λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Υπάρχει και μια εγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, που έχει κυκλικούς κόμβους, αλλά δεν έχει ληφθεί υπόψη. Κόμβος Αεροδρομίου δεν αλλάζει κάτι δραματικά και εδώ είναι μια μεγάλη έλλειψη, Νικολέτα, διότι όπως υπόθηκε θα πρέπει να γίνει κάτι τεχνικά ώστε να προβλεφτεί μια σωστή διασύνδεση με τη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, από τον κόμβο του αεροδρομίου με τη βιομηχανική περιοχή, το κλειστό γυμναστήριο στα δύο ωράκια κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Τώρα και τελευταίος είναι ο κόμβος του Καρτερού, όπου ενώ υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, δεν έχει ληφθεί υπόψη. Πολλές παραλήψεις, όπως επισημαίνει. Πάρα πολλές παραλήψεις και διατυπώνεται και σε ενστάσεις. Ναι, τι θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά όλες αυτές οι παραλήψεις. Εδώ να σου πω τώρα ότι με προξένησε μεγάλη αίσθηση στην τοποθέτηση του Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του Γιώργου Αγαπάκη, ο οποίος είπε ουσιαστικά, άφησε έντονες αιχμές, είπε ότι αυτοί που μελέτησαν και πάνε να κάνουν το έργο δεν έχουν καμία εικόνα για τους κόμβους και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στο Ηράκλειο. Νομίζω αυτό πόσο πιο ευθέως θα μπορούσε να το πει. Έτσι, αυτό που μόνο του είναι ξεκάθαρο σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, με όσα έχουν στα χέρια τους και όσα περιγράφουν οι μελέτες. Ναι, πραγματικά προξένησε αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Αγαπάκη. Και πάμε τώρα σε δύο σημεία που είναι πολύ στιβαρές κόκκινες γραμμές, όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, αλλά και των φορέων. Και προκειμένου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και των υπόλοιπων φορέων που συμμετείχαν στη σημερινή διαδικασία. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, το ανέφερες και εσύ, διόδια. Δεν θέλει κανείς, είναι απαγορευτική κόκκινη γραμμή, να μην μπουν σταθμοί διοδίων στο κομμάτι του ΒΟΑΚ από τα λινοπεράματα ουσιαστικά μέχρι την περιοχή του Κοκκίνη Χάνη. Ουσιαστικά αναφέρονται στα διοικητικά όρια ουσιαστικά του Δήμου, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί τοποθετούμε σε αυτό το κομμάτι του ΒΟΑΚ.
την αντίρρηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σκεπτικό, Νικολέτα, είναι πάρα πολύ απλό και αυτονόητο, ότι μιλάμε για ενδοδημοτικές μετακινήσεις. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος θα θέλει πολύ απλά καθημερινά να πάει στο σπίτι του. Κάποιος επιχειρηματίας θα θέλει, παραδείγματος χάρη, να πάει εμπορεύματα ή να πάει ο ίδιος στην επιχείρησή του κτλ. Είναι ενδοδημοτικές μετακινήσεις, άρα δεν θα πρέπει να πληρώνουν διόδια. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Και δεύτερο, στάθηκαν πάρα πολύ εκεί και από την αντιπολίτευση και ο Γιάννης Οκουράκης και πολλοί άλλοι και ο κύριος Αγαπάκης στο κακό όρος. Μεγάλη έλλειψη της μελέτης αυτή για την παράκαμψη του Ηρακλείου είναι ότι δεν προβλέπεται άλλη χάραξη και άλλη τεχνική λύση για το κακό όρος. Δηλαδή θα μείνουμε με τις σημερινές κακές τροφές, με χαμηλή ταχύτητα που θα είναι παραφωνία, όπως το είπε ο κύριος Αγαπάκης, δηλαδή θα έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων, όλη ταχύτητα, και εκεί στα 2-2,5 χιλιόμετρα του κακού όρου θα πέφτει στα 70 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε αδιανόητο και απαράδεκτο, και μάλιστα όλοι το συνέδεσαν με το θέμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι που θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι ο δρόμος που θα οδηγεί στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Νομίζω ότι όλοι επιμένουν ότι θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή χάραξης, μια σύραγγα, ώστε να γλιτώσουν τις τροφές. Και είναι και ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα, το οποίο έχει και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Έτσι, γιατί οδηγεί και σε πολύ τουριστικές περιοχές ανατολικά του Ηρακλείου και υπάρχει αυξημένη κίνηση σε αυτό το σημείο. Νικολέτα, όχι απλά έχει μεγάλο, με τα βάση τα στοιχεία παρουσιάστηκαν και υπάρχουν στη μελέτη. Έχει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο σε όλο αυτό το. Αυτό θυμάμαι από προηγούμενα ρεπορτάζ. Πάντως, εδώ για να το κλείσουμε, το αγκάθι για να μην προχωρήσει το Υπουργείο στη λύση της σύραγγας και να μείνουμε στις τροφές είναι το οικονομικό, όπως υπόθηκε. Υπάρχει ένα κόστος 40-45 εκατομμύρια ευρώ, αλλά λένε οι φορείς, όταν για άλλες περιπτώσεις θα δώσουν, παραδείγματος χάρη στον Πετρέ, 150 εκατομμύρια ευρώ για σύραγγες, ας δώσουν και στο κακό όρο 40 εκατομμύρια ευρώ για να γλιτώσουμε από τις επικίνδυνες τροφές. Μπάμπη Σαββίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.